Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχω μια ιδέα. Πώς σας φαίνεται? Η ιδέα μου είναι να ομορφήσουμε το κανάλι μας με τη δική σας βοήθεια, με το να μου στέλνετε βιντεάκια από φύση από την περιοχή σας, όπου και αν βρίσκεται ο καθένας, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος, τα οποία να τα ανεβάζω στο κανάλι μας, ώστε να βλέπουμε τι ομορφιά έχει φύση στην περιοχή που κατοικεί ο καθένας από εσάς που θέλετε να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια να εμπλουτίσουμε το κανάλι μας με εικόνες και ήχους από την περιοχή που ζει ο καθένας. Γνωρίζετε όσοι είστε εδώ καθημερινά στο κανάλι ότι εγώ είμαι στα Χανιά. Τους τελευταίους 2,5-3 μήνες ζω στα Χανιά. Και πολύ συχνά ανεβάζω βιντεάκια από τη φύση εδώ στα Χανιά, που η φύση κυρίως είναι θάλασσα. Και έχω φτιάξει και ένα playlist με τίτλο «Θάλασσα», στο οποίο βάζω αυτά τα βίντεο. Όμως, δεν είναι μόνο τα Χανιά που έχουν ωραία φύση, δεν είναι μόνο η Κύπρος, η περιοχή που ζούσα στο χωριό που έχει ωραία φύση, υπάρχουν πολύ όμορφες εικόνες, πολύ ωραία φύση σε όλα τα μέρη της γης. Και επειδή στο κανάλι μας έχουμε ανθρώπους που ζουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, ο μεγαλύτερος όγκος των ανθρώπων που παρακολουθείτε τα βίντεο και συνομιλούμε και συνδεόμαστε εδώ στο κανάλι ζούμε στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, γύρω στο 15%, οι οποίοι ζουν εκτός Ελλάδος, στην Αμερική, στην Αυστραλία, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ασία. Οπότε σκέφτηκα, εφόσον είμαστε σε μία φάση στην οποία δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να ταξιδέψουμε, και επειδή πόσες φορές να σας ανεβάζω εγώ τη θάλασσα, φυσικά εγώ θα ξανανεβάσω τη θάλασσα γιατί μου αρέσει η θάλασσα, σκέφτηκα ότι ίσως είναι ενδιαφέρον και για σας και για μένα να ανεβάζουμε βίντεο στο κανάλι μας και από δικές σας περιοχές. Θα δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό playlist, μια λίστα με βίντεο, στο οποίο θα ανεβαίνουν αυτά τα βίντεο που θα μου στέλνετε. Πώς θα μου στέλνετε τα βίντεο αυτά? Τα βίντεο αυτά μπορείτε να μου τα στέλνετε στο email μου. Το email μου είναι thekla.petridou@yahoo.gr. Θα το γράψω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Και μπορείτε να μου τα στέλνετε μέσω μιας υπηρεσίας που στέλνει μεγαλύτερα, που στέλνει βίντεο με περισσότερα δεδομένα. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ την υπηρεσία WeTransfer. Η υπηρεσία WeTransfer είναι μια υπηρεσία στην οποία μπαίνεις μέσα, δηλώνεις το email σου, δηλώνεις το email του ανθρώπου στον οποίο θέλεις να στείλεις το βίντεο, το WeTransfer σου στέλνει ένα κωδικό επιβεβαίωσης στο email σου ότι εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτό το email και θέλει να στείλει αυτό το βίντεο. Συμπληρώνεις τον κωδικό στην σελίδα του WeTransfer και γίνεται η μεταφορά του βίντεο στο email και η αποστολή στο email του ανθρώπου που θέλετε να το παραλάβει. Θα σας δείξω τώρα με ένα παράδειγμα πώς θα ήταν, για παράδειγμα, αν έστελνε ένα βίντεο στην Αριστονίκη, της οποίας το email είναι aristonikit@yahoo.gr, για να δείτε πώς μπορεί να χρησιμοποιήσετε το WeTransfer. Έχω βιντεοσκοπήσει εδώ πέρα τη διαδικασία που κάνω για να στείλω ένα βίντεο μέσω WeTransfer. Ανοίγω τον browser μου, είναι στην αρχική σελίδα του καναλιού μου στο YouTube. Γράφω στο search WeTransfer. Μου ανοίγει εδώ τη λίστα με τα αποτελέσματα, που πρώτη είναι η επίσημη σελίδα του WeTransfer. Όταν ανοίγει η σελίδα αυτή, βλέπουμε ότι έχει πρώτα διαφήμιση. Δεν χρειάζεται να αγοράσουμε το πρόγραμμα για να στείλουμε ένα βίντεο. Πατάμε το χ. Ανοίγει το τετράγωνο στο οποίο είναι ήδη το email μου εκεί πέρα. Εσείς χρειάζεται, θα πρέπει να γράψετε το δικό σας email. Από πάνω γράφω το email του παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή γράφω το email της Αριστονίκης. Στο θέμα γράφω βίντεο. Γράφω και λίγα λόγια. Σε αυτή την περίπτωση γράφω στην Αριστονίκη ότι στέλνω δοκιμαστικά ένα βίντεο για να το δείξω στον κόσμο πώς να στέλνει μέσω WeTransfer. Εσείς μπορείτε στη περιγραφή να γράψετε βίντεο για Πολευκάδα, για παράδειγμα, και στο σώμα του email να γράψετε «Είμαι η τάδε», «Είμαι ο τάδε», «Σας στέλνω αυτή την παραλία» ή «Αυτό το βουνό». Κάποιες πληροφορίες που θέλετε να βάλω στην περιγραφή του βίντεο που θα ανεβάσω για τη φύση που μου στέλνετε.
Στη συνέχεια πατάμε το Upload Files, που σημαίνει ανεβάζω file, ανοίγουμε το βίντεο που το οποίο θα έχουμε μεταφερμένο στον υπολογιστή μας. Εγώ εδώ πέρα ανοίγω το σκληρό δίσκο που ανεβάζω τα βίντεο καθημερινά. Βρήκα ένα τυχαίο βίντεο τώρα και το πάτησα για να το στείλω στην Αριστονίκη και πατάω το Upload. Μου στέλνει στο email μου ένα κωδικό επιβεβαίωσης ότι είναι όντως δικό μου αυτό το email. Πάω στο email μου, βρίσκω τον κωδικό επιβεβαίωσης, τον αντιγράφω και μετά πάω ξανά στη σελίδα του WeTransfer και επικολλώ τον κωδικό επιβεβαίωσης. Τώρα είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι το δικό μου email και έχει αρχίσει να ανεβαίνει το βίντεο. Αφήνω ανοιχτή αυτή τη σελίδα στο browser. Το βίντεο θα ανεβεί και θα σταλεί από μόνο του. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μου στείλετε βίντεο μέσω WeTransfer. Ελπίζω να έγινε κατανοητό πως μπορείτε να μου στείλετε βίντεο μέσω WeTransfer. Ξαναλέω ότι για να στείλετε βίντεο μέσω WeTransfer είναι καλή ιδέα να έχετε μεταφέρει το βίντεο από την κάμερα σας ή από το κινητό σας στον υπολογιστή σας. Υπάρχει και διαδικασία μέσα από ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο να στείλει κάποιος ένα βίντεο στο email μου μέσω WeTransfer. Είναι μια ανάλογη διαδικασία. Και θέλω να σας πω ότι θεωρώ ότι η φύση είναι ηρεμιστική, είναι γαλινευτική και μας ανοίγει την ψυχή. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο για την ευεξία, για την ψυχική ευεξία και πώς αυτή επιτυγχάνεται. Ένας βασικός τρόπος, σημαντικός τρόπος για να επιτύχουμε ψυχική ευεξία είναι να ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση, να περπατάμε έξω στη φύση, να βγαίνουμε έξω, να μας φυσάει ο καθαρός αέρας στο πρόσωπο, να γεμίζουν τα μάτια μας με τις πανέμορφες εικόνες της φύσης σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε όλα τα μέρη της γης. Η φύση είναι πανέμορφη και σε κάποια μέρη επίσης είναι πολύ όμορφη και η ανθρώπινη φύση, η ανθρωπογενής φύση. Υπάρχουν πολύ ωραία κτίρια, υπάρχουν πολύ ωραίες πλατείες, υπάρχουν πολύ ωραίες πόλεις. Όμως η φύση ποτέ δεν σε απογοητεύει, ποτέ δεν σε στενοχωρεί από άποψη ομορφιάς και ευεξίας, ενώ η ανθρωπογενής φύση πολλές φορές μπορεί να είναι στενάχωρη. Ζούμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κλεισμένοι μέσα σε τσιμεντένια κουτιά, κλεισμένοι στα γραφεία μας, στα σπίτια μας. Τώρα με αυτή την πανδημία έχουμε περιοριστεί ακόμη περισσότερο και χρειάζεται τώρα πιο πολύ από ποτέ να δώσουμε έμφαση στη ψυχική μας ανάταση, στη ψυχαγωγία μας, στην έτσι, πώς να το πω, στη ψυχοθεραπεία μας μέσα από την επαφή μας με τη φύση. Γι' αυτό αποφάσισα να φτιάξω αυτή την... Δεν είναι ακριβώς διαγωνισμός, γιατί όλοι, είπαμε, όλα τα μέρη είναι όμορφα, όλα τα φυσικά περιβάλλοντα είναι εκπληκτικά και γεμίζουν τα μάτια μας και τα αυτιά μας με πανέμορφους ήχους, τα μάτια μας με πολύ όμορφες εικόνες. Εσείς που θα βγείτε έξω να τραβήξετε τα βίντεο θα μυριστείτε και πολύ ωραίες μυρωδιές, το ιόδιο της θάλασσας, τον καθαρό αέρα και το οξυγόνο. Μέσα από τα βίντεο δύο αισθήσεις ικανοποιούνται. Ικανοποιείται η αίσθηση της όρασης και αυτή της ακοής. Το να βγαίνουμε έξω στη φύση και όταν περνάμε χρόνο στη φύση, δίνουμε στο μυαλό μας και στη ψυχή μας την ευκαιρία να ανανεωθούμε, να νιώσουμε καλύτερα, να ανοίξουν τα μάτια μας, να ανοίξει το πνεύμα μας και να αλλάξει προς το καλύτερο η διάθεσή μας. Για να μην σχολιάσω και το μεγάλο όφελος του να περπατάμε ή να τρέχουμε, γενικά να κινούμαστε έξω στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε σε μία περίοδο αρκετά δύσκολη, έχουμε κουραστεί πολύ όλοι από αυτά τα μέτρα και τα πάνω τα μέτρα και τα νέα μέτρα και τις μάσκες και τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις κλπ. Άρα χρειάζεται να δώσουμε στον εαυτό μας μια ευκαιρία να ανοίξει το μάτι μας και να ανοίξει και το πνεύμα μας. Τι λέτε, είστε διαθέσιμοι να το κάνουμε αυτό, εσείς και εγώ μαζί? Εσείς θα βγαίνετε έξω, θα τραβάτε τα βίντεο, θα μου τα στέλνετε είτε μέσω του WeTransfer όπως σας έδειξα, είτε μέσω του Dropbox, είτε μέσω άλλων ιστοσελίδων που είναι φτιαγμένες ειδικά για να στέλνουμε βίντεο ο ένας τον άλλο μέσω email.
Και εγώ θα παίρνω τα βίντεο και θα τα επεξεργάζω μια χρειαστεί να κόψω ένα κομμάτι αν το βίντεο δεν έχει μοντάζ και να τα ανεβάζω στο κανάλι μας, ούτως ώστε να απολαμβάνουμε όλοι τη φύση που μπορεί να απολαύσει ο καθένας από εμάς όταν βγει έξω από το σπίτι του. Το σκέφτηκα αυτό γιατί βλέπω τα σχόλιά σας κάτω από τα βιντεάκια με φύση που ανεβάζω, ότι σας ευχαριστούν, ότι σας αλλάζουν τη διάθεση προς το καλύτερο, ότι σας βοηθούν να γαλινεύετε, ότι σας βοηθούν να ηρεμείτε, δηλαδή περιγράφετε τα ίδια συναισθήματα που νιώθω και εγώ όταν βγαίνω έξω στη φύση και περπατάω και τραβάω αυτά τα βίντεο. Έτσι σκέφτηκα να κάνουμε κάτι διαδραστικό, να βγείτε κι εσείς έξω από το σπίτι, να τραβήξετε κάποια βίντεο και να τα μοιραστείτε μαζί μου για να τα ανεβάσω στο κανάλι μας και να τα μοιραστούμε όλοι με όλους. Τι λέτε? Θα περιμένω τα βίντεο σας. Έχετε την αγάπη μου.